να ανεβείτε ας πούμε στα ψηλά. Να πάτε ας πούμε, μισό λεπτό, τώρα κάτι μου κάνει τώρα αυτό το μικρόφωνο, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Να πάτε στα ψηλά, να πάτε παραδείγματος χάρη θα έλεγα εγώ, να πάτε στους Φιλιππαίους. Είναι πολύ ωραία γη. Γιατί το λέω αυτό, διότι εκεί υπάρχει, είπαμε, η 13η εξόρμηση έραση τεχνών αστρονόμων. Είναι η 13η πανελλήνια εξόρμηση, δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για Δυτική Μακεδονία. Για αυτήν την εξόρμηση έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο των αστρονόμων του Αστρονομικού Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ο κύριος Τζίμκας Νίκος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα μας πει περισσότερα. Κύριε Τζίμκα, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, τι είναι αυτή η μηδιά... Από όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν νιώσαμε την κάψα του καλοκαιριού. Είχαμε μια καλή δροσιά. Ήταν πολύ ευχάριστη διαμονή. Και υπάρχει και συνέχεια βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά που ζήσαμε. Δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα η έναρξη της όλης εκδήλωσης. Ήταν οι προετοιμασίες, οι βραδιές προετοιμασίας που ήμασταν εδώ. Mm-hmm. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει η 13η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων, όπως είπατε κι εσείς. Είναι ένα τριήμερο, 2, 3 και 4 Αυγούστου. Κάθε χρόνο επιλέγεται μια πολύ σκοτεινή τοποθεσία μακριά από πόλεις και χωριά, ώστε να μην έχουμε θέματα φωτορρύπανσης. Και μαζευόμαστε λάτρεις και φίλοι του νυχτερινού ουρανού, να κάνουμε μια παρέα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να απολαύσουμε αυτό το ξεχωριστό που μπορεί να μας προσφέρει μια τέτοια ιδιαίτερη περιοχή. Φαντάζομαι για αυτό το σκοπό, για αυτό το λόγο, θα έχετε εγκαταστήσει εκεί και σύγχρονα τηλεσκόπια. Δηλαδή πιο σύγχρονα από αυτά που μπορεί να διαθέσει κάποιος πολύ πολύ ερασιτέχνης στο σπίτι του, στον μπαλκόνι του παραδείγματος χάρη. Έχουμε μεγάλη ποικιλία τηλεσκοπίων. Δηλαδή έχουμε και πολύ απλά ερασιτεχνικά που μπορεί κάποιος να έχει προμηθευτεί, αλλά υπάρχουν και αρκετά πιο ακριβά μηχανήματα και όχι μόνο παρατήρησης αλλά και αστροφωτογραφίας. Έχουμε αρκετό μεγάλο αριθμό αστροφωτογράφων που συμμετέχουν στην Πανελλήνια. Έρχονται εδώ ο καθένας με εξοπλισμό, τον κουβαλάει από μακριά. Έχουμε μέλη που ήρθαν από την Κρήτη, από Σπάρτη, από Αθήνα, από Αλεξανδρούπολη. Γενικά είναι κόσμος που το κυνηγάει, το αγαπάει, κουράζεται γι' αυτό, εξοδεύει γι' αυτό και έρχονται όλοι εδώ μαζί το βράδυ να απολαύσουμε τον νυχτερινό ουρανό. Στείνονται τα τηλεσκόπια σε ειδικούς χώρους όπου τηρούνται αυστηροί κανόνες παρατήρησης, δηλαδή δεν επιτρέπεται άναμα φως, να ανάψουμε φως, λευκό φως. Μόνο με ειδικά καλύματα πάνω σε φακούς μπορούμε λίγο να φωτίσουμε μπροστά μας, να μην σκάψουμε κάπου παράδειγμα. Mm-hmm. Και στείνουν τα τηλεσκόπια τους σε ένα ιδιαίτερο χώρο που έχουμε οριοθετήσει. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και τηλεσκόπια της Οργανωτικής Επιτροπής που θα μπορούσαν και οι επισκέπτες που θα θελήσουν να έρθουν εδώ στους Φιλιππαίους. Να έρθουν να ακούσουν κάποιες ομιλίες και κάποια workshops που έχουμε κατά τη διάρκεια του απογεύματος. Και στη συνέχεια, μέσα από τα τηλεσκόπια που θα είναι για το κοινό, να μπορέσουν και αυτοί να δουν μέσα από ένα πολύ πολύ δυνατό μάτι που θα τους επιτρέψει να δουν αμυδρά αντικείμενα, πολύ μακρινά αντικείμενα, εντυπωσιακά και όμορφα. Γιατί αριθμό περίπου επισκεπτών έτσι υπολογίζεται ότι θα συγκεντρώσετε εκεί πάνω? Ως κατασκηνωτές, mm-hmm. Για κατασκηνωτές τώρα μιλάω, που θα μείνουν για το τριήμερο, με προηγούμενες πανελλήνες που έχουμε κάνει εδώ πάλι στον ίδιο χώρο, αυτή είναι η τρίτη χρονιά που το διοργανώνουμε, mm-hmm. Ξεπερνάει τους 600, mm-hmm. ίσως και παραπάνω 700. Φέτος έχουμε την εντύπωση ότι μάλλον θα είναι ακόμα πιο μεγάλος αριθμός από τις προεγγραφές που έχουν γίνει. Δίνεται και ζωή δηλαδή και στην κοινωνία. Και οι επισκέπτες είναι εξτρά, οι οποίοι έρχονται, κοιτάνε, βλέπουν, ρωτάνε, συζητάμε και μετά θα φύγουν, ο καθένας θα πάει στο σπίτι τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη, εκτιμώ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, απλά έχουμε κατά τη θέλησή σας, που λέμε, αν θέλετε, κάποια ενίσχυση οικονομική. Mm-hmm. Αυτό είναι το... Ναι, και πολύ καλά κάνετε για να μπορείτε να συντηρείτε όλα αυτά τα μηχανήματα. Γιατί είναι ένα έξοδο και όλη η εκδήλωση. Έχουμε τη στήριξη του Δήμου Γρεβενών, της Περιφέρειας, mm-hmm. αλλά είναι πολύ δύσκολη όλη αυτή η διοργάνωση, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να τους ικανοποιήσετε σε ένα χώρο ο οποίος ήταν 2 χρόνια σχεδόν εγκαταλειμμένος, mm-hmm. οπότε είναι αρκετά δύσκολη και κουραστική, αλλά είναι ευχάριστο όλο αυτό που κάνουμε.
Θα δώσετε και ζωή, δίνετε και ζωή μάλλον με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη 13η Πανελλήνια Εξόρμηση σε όλα τα χωριά και γύρω, φαντάζομαι, και καταλήμματα θα έχουν πιάσει αρκετοί. Βεβαίως, έτσι. Έχει γεμίσει όλη η περιοχή, δεν υπάρχει δωμάτιο να βρει κάποιος. Και τα μεσημέρια ο κόσμος θα βγει να γυρίσει να δει τα γύρω μέρη, κόσμος από μακριά μέρη της Ελλάδας, όπου το συνδυάζουν ταυτόχρονα και σαν δρομή για να παρατηρήσουν τα χωριά, να φάνε τα προϊόντα. Είναι μια ευκαιρία και για αυτούς να γνωρίσουν τον τόπο μας. Ο κύριος Γιάννης Μπαϊνέτας και οι φίλοι του αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα είναι κοντά σας? Βεβαίως, είμαστε αρρωγοί, είμαστε για τον ίδιο σκόπο όλοι. Έχουμε αγάπη για τον νυχτερινό ουρανό και προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας, σαν Αστρονομικό Σύλλογο Δυτικής Μακεδονίας και ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας στη Θεσσαλονίκη, το συνδιοργανώνουμε. Είμαστε δίπλα και αρρωγοί στο αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και προσπαθούμε και σε ό,τι μπορούμε, περνάει από το χέρι μας, να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι αλλά βλέπετε, και αυτοί είναι δίπλα μας και εδώ μας στηρίζουν σε ό,τι χρειαστούμε. Εσείς που έχετε συνηθίσει να βλέπετε φως στο τούνελ, το κάνετε αυτό σαν αστρονόμοι. Σε αυτή την περίπτωση, εδώ τη δική μας, με το αστρονομικό, με το πάρκο αυτό του Όρλιακα, υπάρχει φως, υπάρχει κάτι? Θέλω να πιστεύω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις που ενημερώθηκα αρχίζουμε να βλέπουμε λίγο το φως τότε. Ελπίζω, είναι πολιτικά τα θέματα, αυτά τώρα δεν θα ήθελα να πλεχτώ παραπέρα, αλλά πιστεύω λίγο θέληση, αν υπάρξει παραπάνω, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και αν θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, για να το πούμε, να το συζητήσουμε μαζί, Πρόεδρε, και να το αντιληφθούν κάποιοι οι οποίοι ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν έχουν αντιληφθεί το πόσο σημαντική θα είναι η δημιουργία αυτού του πάρκου εδώ στην περιοχή, πόσος κόσμος θα έρχεται για να παρακολουθεί, δεν το έχουν αντιληφθεί. Σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, έργο πνοής για τον τόπο. Δεν είναι μόνο η έρευνα που θα μπορεί να γίνει μέσα σε ένα τέτοιο αστεροσκοπείο. Σχολεία από όλη την Ελλάδα θα μπορούν να διοργανώνουν εκδρομές, να έρχονται, να μένουν εδώ στην περιοχή. Ερασιτέχνες αστρονόμοι όπως είμαστε εμείς τώρα εδώ που μαζευόμαστε πάνω στους Φιλιππέους, θα μπορούμε να έχουμε σε αυτό που αγαπάμε το μεγαλύτερο εργαλείο μας, για να μπορούμε να κάνουμε έστω και ερασιτεχνικά, γιατί πάνω προβλέπεται να υπάρχει και πάρκο, ένα πεδίο για τους ερασιτέχνες αστρονόμους πάνω στο πάρκο του Όρλιακα. Θα έρχεται πάρα πολλοί κόσμος από το εξωτερικό. Θα είναι ένας τουριστικός πόλος έλξης για όλη την περιοχή που θα μπορεί να συνδυαστεί, γιατί έχετε όντως η φύση στα γραφεία, είναι νομίζω το ατού της περιοχής, είναι ο πόλος έλξης. Οπότε σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες μπορεί να εναρμονιστεί και το αστεροσκοπείο και να φέρει πάρα πολύ κόσμο και ποιοτικό κόσμο στην περιοχή. Και χρήμα να το, να το δούμε έτσι στιγμά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αποδεσμεύω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε σήμερα.